Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Στα πλαίσια της, του προγράμματος που κάνουμε για τους νέους επιχειρηματίες, νομίζω ότι είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας παρουσιάσεις εσύ το έργο σου, τη δουλειά σου. Είσαι η Μαρία, θα συστηθείς και η ίδια, θα μας πεις ό,τι αφορά την δική σου δουλειά και το δικό σου αντικείμενο. Πες μας λίγα λόγια για σένα. Ποια είσαι, με τι ασχολείσαι? Καλησπέρα Γιώτα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να σου πω ξεκάθαρα, να μιλήσω για την ιστορία μου, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι εγώ ήμουν τυχερή γιατί έχω μία βάση από την οικογένειά μου. Ο μπαμπάς μου έχει μία επιχείρηση, στην οποία εγώ κατάφερα μετά από πολλή προσπάθεια και φυσικά πολύ ψάξιμο να την εξελίξω. Τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαι με το site της επιχείρησης, το οποίο έχω φτιάξει εξ ολοκλήρου εγώ. Mm-hmm. Φυσικά, για να κάνεις κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους πόρους και τα προϊόντα που θα θέλεις να εμπεριέχονται μέσα σε ένα site. Τόσο όμως και τους κατάλληλους ανθρώπους και το ανθρώπινο δυναμικό που θα σε βοηθήσουν να το εξελίξεις και να πραγματώσεις αυτό που έχεις ως στόχο. Πες μας λίγο για το αντικείμενο ακριβώς, δηλαδή με τι ασχολείσαι, το site τι αφορά, ας πούμε, τι προϊόντα, τι υπηρεσίες, προϊόντα ακριβώς τι παρέχετε. Λοιπόν, το site αφορά εξ ολοκλήρου προϊόντα και όχι υπηρεσίες. Τα προϊόντα έχουν να κάνουν με μια μεγάλη γκάμα τουριστικών ειδών, όπως λαϊκή τέχνη, για παράδειγμα. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από μαγνήτες, από πετσέτες, από διάφορα πράγματα που μπορούν να έχουν τοπονύμια μιας χώρας, διάφορα χειροποίητα αγγεία κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που ασχολούμαστε έχει να κάνει με τα είδη θαλάσσης. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μόνο αυτά που αφορούν τα είδη αλίας και τα λοιπά, αλλά και φουσκωτά, στρώματα, κάποια είδη που αφορούν ίσως μόνο τις γυναίκες, όπως είναι τα παρεό. Έχουμε να κάνουμε επίσης με είδη ένδυσης και υπόδυσης, όπως είναι, για παράδειγμα, οι σαγιονάρες, κάποια ίσως παπούτσια θαλάσσης. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία σε παπούτσια θαλάσσης. Και γενικότερα, ό,τι μπορεί να χρειαστεί κάποιος για να πάει στην παραλία, από ομπρέλες, ψάθες και άλλα πολλά. Αυτή τη στιγμή το site μας έχει τόσο σταθερούς πελάτες που συνεχώς βλέπουμε ότι μας προτιμάνε και για την ποικιλία μας και για τις τιμές φυσικά, γιατί αυτά είναι τα 2 σημαντικότερα κριτήρια που κάποιος θα επιλέξει να πάρει από ένα site διάφορα προϊόντα. Το βασικό κομμάτι για μένα είναι να μπορείς να εξισορροπήσεις την επιχείρηση σε κομμάτι το face-to-face που λέμε, ας πούμε, τους πελάτες, άμα ασχολείσαι και με αυτό το κομμάτι των πωλήσεων, και το κομμάτι των online πωλήσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα πρέπει να έχεις 2 διαφορετικές αποθήκες και να κάνεις μια διαφορετική απογραφή για το καθένα, έτσι ώστε να είσαι εντάξει και με τα 2 κομμάτια, ας πούμε, και με τα 2 πελατολογιά σου. Mm-hmm. Η επιχείρηση, ας πούμε, έχει καιρό που έχει ξεκινήσει, δηλαδή το εγχείρημα αυτό το σκέφτηκες εσύ, το σχεδίασες κατά αποκλειστικότητα, σε βοήθησε κάποιος επίσης, ή πόσο καιρό, ας πούμε, μετράει η λειτουργία και η δημιουργία της?
Ωραία. Λοιπόν, άμεσα με βοήθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος που οργάνωσε το site, που μετά από πολύ ψάξιμο κατάφερε να πιστεύω το κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος είχε πολλές γνώσεις πάνω στο κομμάτι και μεγάλη εμπειρία. Έμεσα με έχει βοηθήσει τα τόσα χρόνια εμπειρίας μου πάνω στην επιχείρηση και η ενασχόληση με αυτήν από μικρή ηλικία, και φυσικά ο πατέρας μου που μετέδωσε αρκετή εμπειρία και γνώσεις μέσω των δικών του εμπειριών. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία, τα τρία στοιχεία που με βοήθησαν πιο πολύ από όλα. Μετά η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε και πάρα πολύ να διαβάσω κάποια βιβλία που έχουν να κάνουν με το management και την νεαρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό λιγάκι. Θεωρείς, Σάρα, ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που έχει κανείς ή γενικότερα το σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο βρίσκεται παίζει σημαντικό ρόλο για να ξεκινήσει κάποιος τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα, να ξεκινήσει τη δημιουργία μιας επιχείρησης, ή η εκπαίδευση αποτελεί εμπόδιο, αποτελεί τροχοπέδι για το εγχείρημα αυτό, για κάποιο παρόμοιο εγχείρημα? Εγώ μπορώ να μιλήσω και εντελώς υποκειμενικά γιατί σε αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ σπουδάζω τώρα νομική, είμαι στο τέταρτο έτος. Προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ η σχολή στο να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να καταλάβω τι θα πει η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο το κομμάτι των βαθμών και τα λοιπά. Ό,τι σου μένει από την εκπαίδευση στο τέλος της χρονιάς είναι κάτι μόνο δικό σου. Είναι μια γνώση που έχεις αποκτήσει και που φυσικά σε βοηθάει σε κάθε τομέα της ζωής σου. Ειδικότερα όταν πρόκειται για τα οικονομικά σου και την καριέρα σου, σίγουρα βοηθάνε πλέον γνώσεις από πουδήποτε και αν προέρχονται. Βέβαια, αν η εκπαίδευση έχει να κάνει και με τον κλάδο σου, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, θα σε βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Ναι. Ισχύει αυτό. Και εσύ εφόσον λες ότι ασχολείσαι και θες να μελετάς, να βλέπεις τι άλλο υπάρχει και πώς μπορείς να το εξελίξεις όλο αυτό, νομίζω ότι προς το εκεί κινείσαι και παίζει για σένα ένα σημαντικό ρόλο. Να σταθώ λιγάκι σε κάτι ακόμη. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις, δηλαδή ποιο ήταν το ερέθισμα αυτό που σε όθησε πιο πολύ ή ο άνθρωπος εν τέλει που σε όθησε να ξεκινήσεις αυτό το εγχείρημα? Το ερέθισμα που με όθησε να ξεκινήσω το site ήταν ότι έβλεπα πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλές επιχειρήσεις, τόσο γνωστές, όσο και κάποιες επιχειρήσεις που εγώ ίδια, ας πούμε, προτιμούσα και αγόραζα πράγματα. Νέες επιχειρήσεις, οι οποίες επέλεξαν εκτός από τις πωλήσεις, ας πούμε, να ασχοληθούν και με τις online πωλήσεις. Με ενέπνευσε από μόνο το αυτό σαν κομμάτι, γιατί σκεφτόμουν, ας πούμε, πώς θα μπορούσα να εξελίξω τη δικιά μου επιχείρηση, και αυτός ήταν ένας τρόπος ο οποίος μπορούσα να τον καταλάβω περισσότερο, επειδή λόγω της ηλικίας μου πιστεύω ότι ό,τι έχει να κάνει με ίντερνετ, με social media και με τις online πωλήσεις, θα μπορούσα εγώ ίδια, χωρίς καμία ιδιαίτερη βοήθεια, να το εξελίξω αυτό μόνο μου, γιατί δεν ήθελα να φανώ βάρος ούτε στην οικογένειά μου, ούτε σε κάποιον άλλον. Ήθελα να είναι κάτι δικό μου. Κατάλαβα. Και πότε κατάλαβες ότι ήθελες να γίνεις επιχειρηματίας, ότι αυτό το κομμάτι είναι για σένα, ότι τώρα ξεκινάω μια δική μου επιχείρηση και ότι στέκομαι στα πόδια μου? Το κατάλαβες, ήρθε στην πορεία από μόνο του, αυτό διαλευκανέ, ας πούμε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν 18 χρονών,
Για πρώτη φορά ο πατέρας μου έφυγε από την επιχείρηση για κάποιο καιρό λόγω ενός προβλήματος που είχε. Mm-hmm. Απουσίασε για κάποιο διάστημα και χρειάστηκε να αναλάβω μόνη μου πολλές ευθύνες που δεν είχα αναλάβει στο παρελθόν ή νόμιζα ότι τις είχα αναλάβει, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό σίγουρα. Και αναγκάστηκα λοιπόν να βρεθώ σε καταστάσεις που δεν είχα βρεθεί πριν, να αντιμετωπίσω κάποιες δυσκολίες που δεν αντιμετώπισα πριν, mm-hmm. Να πάρω κάποιες αποφάσεις που δεν έπαιρνα πριν. Και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, εκείνης της χρονιάς, κατάλαβα ότι το πώς είναι να έχεις δική σου επιχείρηση. Και αυτό εν μέρει, από τη μία με τρόμαζε, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι αν θέλεις κάτι πάρα πολύ και αν το καταλαβαίνεις και αν σου αρέσει, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο πέρα από τον εαυτό σου. Κατάλαβα. Πέρασε μια δύσκολη περίοδο σε αυτή του COVID, που θεωρώ ότι για πολλές επιχειρήσεις, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος να συγκροτηθούν, να δούνε κάπως αλλιώς το πώς θα δουλέψουν, το πώς θα εργαστούν με νέες συνθήκες. Εσένα θεωρείς ότι σε επηρέασε όλο αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ξεκίνησε η δημιουργία του εγχειρήματος αυτού μέσα στο COVID, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν κάτι που με επηρέασε ως σκέψη τόσο θετικά όσο και αρνητικά όμως. Δηλαδή, από τη μία, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Μια ευκαιρία που θα μου δώσει τη δυνατότητα να κάνω πωλήσεις και online, που ήταν ίσως ο μόνος τρόπος μέσα στην καραντίνα που ήταν κλειστά τα μαγαζιά για να γίνει αυτό. Ειδικά ιδιαίτερες περιόδους που ήμασταν εντελώς κλειστά όλα. Mm-hmm. Οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι κάτι πολύ θετικό. Μετά μου σκέφτηκα ότι ο κόσμος μέσα στην καραντίνα ήταν δύσκολο οικονομικά, λόγω του ότι και πολλές επιχειρήσεις είχαν κλείσει. Και ότι πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να προβούν σε διάφορες απολύσεις και τα λοιπά, και δεν ήξερα πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι καινούριο μέσα σε μια περίοδο εντελώς άγνωστη και πρωτόγνωρη για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ναι, ήταν μια δύσκολη περίοδος και αλήθεια είναι ότι γι' αυτό ρωτάω, για να δω ακριβώς πώς εσύ το αντιμετώπισες. Πάνω σε αυτό, θεωρείς ότι αρχικά, πες μου πώς διαχειρίζεσαι την αποτυχία ή τις δυσκολίες, να το θέσω έτσι, δηλαδή αν είχες προηγούμενα σκαμπανεβάσματα στο κομμάτι του επιχειρήν και πώς τα αξιολογείς, αν τα αντιμετώπισες, αν σε δυσκόλεψαν αρκετά. Είχα κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή έπρεπε να προσλάβω καινούργιο προσωπικό έτσι ώστε να μπορώ να ξέρω το τι φεύγει από εμάς, ποια προϊόντα φεύγουν και ποια έρχονται να γίνονται έτσι σωστά και οι απογραφές και να μπορέσω να οργανώσω καλύτερα, ας πούμε, τις αγορές των πελατών μου για να μην γίνονται λάθη και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις αποστολές. Είχα ένα πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό ως προς το ότι θα έπρεπε να εκπαιδευτούν γρήγορα γιατί το site ήδη υπήρχε και ήδη δούλευε. Mm-hmm. Μετά, ένα πρόβλημα που μου προέκυψε ήταν ότι δεν είχα τους κατάλληλους πόρους εκείνο το διάστημα λόγω της καραντίνας που η επιχείρησή μας, ας πούμε, δεν πήγαινε τόσο καλά όσο τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτούς τους τζίρους τόσο χαμηλούς. Είχα θέμα στο να μπορέσω να δαπανίσω πολλά χρήματα για τη διαφήμιση που είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό που το βρήκα μπροστά μου. Yeah. Και πιστεύω ότι είναι και κάτι που είναι ίσως το μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% του τζίρου σου η διαφήμιση για, ναι, κάποιες εταιρείες.
Και ειδικά όταν τα είδη θαλάσσης και τα εποχιακά είδη τρέχουν μόνο σε μία περίοδο που μπορούν να δουλέψουν, πόσο μάλλον βοηθάνε διαφημίσεις σε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είχα ιδιαίτερα κεφάλαια για να επενδύσω αυτό το κομμάτι και αυτό με δυσκόλευε στο να διώξω περισσότερο εμπόρευμα και να οργανώσω καλύτερα το site. Καταλαβαίνω και πάνω σε αυτό επίσης, στο κομμάτι οικονομικό, ήθελα λίγο να σταθώ κι εγώ στο ότι σαν εγχείρημα, γενικότερα το να ξεκινήσει μια επιχείρηση σε αυτή την ηλικία, έχοντας ένα background για κάποιους είναι εφικτό, για κάποιους άλλους είναι πιο δύσκολο. Ήθελα να μου πεις λιγάκι πόσο σε δυσκόλεψε να κάνεις το πρώτο βήμα, εννοώντας όμως την οικονομική πλευρά. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο background οικονομικό, αν τα κεφάλαια, ας πούμε, για την επιχείρησή σου, για να ξεκινήσεις αυτό που έστησες, πώς εν τέλει τα βρήκες, δεν θέλω ακριβώς αναλύσεις κτλ, αλλά θέλω να μου πεις έτσι μία... Τον τρόπο σκέψης σου για να οδηγηθείς σε μια λύση για αυτό το θέμα. Και να μας πεις λίγο έτσι, να δώσεις ένα κίνητρο για κάποιον που θέλει, θα ήθελε να ξεκινήσει, τι θα μπορούσε να κάνει πάνω σε αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά για μένα δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, όπως σου είπα, γιατί ήταν και στο διάστημα της καραντίνας, που πόσο μάλλον εκεί δεν θα μπορούσα... και να τρέξουμε μια άλλη δουλειά για να μαζέψω χρήματα όσον αφορά το κομμάτι της επιχείρησής μου, να κάνω περισσότερες πωλήσεις ίσως στα μαγαζιά κτλ. Εγώ εκείνη την περίοδο είχα ήδη μαζέψει κάποια χρήματα από τον περσινό χρόνο γιατί είχα στο νου μου οργάνωνα αυτή τη δουλειά για χρόνια και είχα στο νου μου να μαζέψω κάποια χρήματα. Αρχικά, το να οργανώσεις κάτι τέτοιο, προφανώς δεν θα γίνει τελευταία στιγμή. Εγώ ήδη 2 χρόνια πριν άρχισα την αποταμίευση για το στόχο μου. Άρχισα να μαζεύω κάποια συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Έφτασα στο σημείο να μαζέψω κάποια χρήματα εκείνο το διάστημα στην καραντίνα και τα αξιοποίησα με αυτόν τον τρόπο που ήταν ο καλύτερος για εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Κατάλαβα. Ναι, ισχύει ότι η αποταμίευση είναι... Αν θέλεις μπορώ να σου πω και το ποσό. Όχι, ιδανικά ας το αποφύγουμε, ας πούμε, ότι ναι, μπήκα σε ένα πρώτο κεφάλαιο, εντάξει, νομίζω είναι ωραία. Τώρα για να σε πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό, να φύγουμε από το κομμάτι το οργανωτικό της επιχείρησης, να πάμε πιο γενικά. Θα ήθελα να μου πεις λιγάκι τι σημαίνει επιτυχία για σένα. Πώς την κατεκτά κανείς και ποια είναι τα βήματα για να οδηγηθείς αυτήν, κατά τη γνώμη σου. Η επιτυχία πιστεύω έρχεται στο τέλος. Πιστεύω έρχεται... Επιτυχία δεν σημαίνει να κάνεις ακριβώς αυτό που είχες στο μυαλό σου από πριν, εντελώς. Επιτυχία σημαίνει ακόμα και η πιο μικρή, θεωρείται επιτυχία για μένα, ακόμα και το πιο μικρό λιθαράκι που θα βάλεις για να πραγματοποιήσεις ένα στόχο, θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Για μένα η επιτυχία, ας πούμε, θεωρείται και το γεγονός ότι κατάφερα να μαζέψω το κεφάλαιο που θα χρειαζόταν για να κάνω κάτι τέτοιο. Μετά η δεύτερη επιτυχία είναι να βρεις κάποιον άνθρωπο που μπορεί να συνεργαστείς, να έχεις το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Όλα αυτά είναι επιτυχίες που απαρτίζουν μια μεγαλύτερη επιτυχία. Την τελική επιτυχία που φυσικά θα είναι ο στόχος που είχες στο μυαλό σου εξ αρχής και ίσως και ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει θετική σκέψη και η επιτυχία έρχεται από μόνη της με μικρές νέες συνήθειες που θα βγουν στην καθημερινότητά σου και θα διαμορφώσουν την καριέρα σου. Θεωρείς ότι μέσα σε αυτό το διάστημα που από την αρχή που έχεις ξεκινήσει είχες λάθη, είχες κάποιες αποτυχίες, ας τις εντάξουμε τέτοιες,
μικρές, απειροελάχιστες, οι οποίες να, μέσα από τις οποίες να συνειδητοποιήσεις ότι εδώ είμαι λάθος, πρέπει να αλλάξω τη γραμμή μου, να το πάω αλλιώς, να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ενδεχομένως. Το κύριο λάθος μου ήταν ότι δεν είχα ιδιαίτερη εμπειρία πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης της αποθήκης. Δηλαδή, φυσικά και το ανθρώπινο δυναμικό σου θα πρέπει να το εκπαιδεύσεις εσύ ο ίδιος για να είσαι σίγουρος ότι το όραμα που έχεις για την επιχείρησή σου θα γίνει ακριβώς έτσι όπως το θες εσύ. Εγώ το άφηνα πολύ στο φλού, ας το πω, και δεν είχα μεγάλη ιδέα για το τι γινόταν στην αποθήκη, παρά μόνο ασχολιόμουν με το site, με τις online πωλήσεις, με τις πληρωμές. Θα ήθελα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με την αποθήκη. Κατάλαβα. Με το κομμάτι το από πίσω της οργάνωσης, κατά βάση. Τι είναι αυτό που σε παρακινεί να συνεχίσεις, δηλαδή ποιο είναι το κίνητρο που υπάρχει μέσα σε όλο αυτό και σε κάνει να συνεχίζεις? Το κίνητρο έρχεται από μόνο του, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι δικό σου, πολύ απλά θα το καταλάβεις ότι δεν μπορείς να το παρατήσεις μετά. Θα το πας μέχρι τέλος, γιατί είναι κάτι που είναι δικό σου, κάτι που έβαλες εσύ πολύ προσπάθεια και έτσι το κίνητρο είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει για σένα επιχειρηματικότητα, τι σου αρέσει περισσότερο στην επιχειρηματικότητα, στο επιχειρήν γενικά, και τι είναι το the most challenging, το πιο απαιτητικό, το πιο δύσκολο για να φτάσεις, ας πούμε. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, καταρχήν, είναι το ρίσκο που... Mm-hmm. Παίρνεις μόνος σου. Μου αρέσει που βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και μου αρέσει που δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Μου αρέσει που μπορείς να εξελιχθείς με βάση τις δικές σου ικανότητες. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή σου, ότι πραγματικά αυτό το ρίσκο που ανέφερες είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αυτό νομίζω είναι το ότι σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις και να βάλεις μεγαλύτερο στόχο κάθε φορά. Ωραία, τώρα, πώς μοιάζει μια τυπική μέρα στη δουλειά? Τι κάνεις, ας πούμε, τι αναλαμβάνεις να κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πω έτσι, μέχρι την ώρα που θα φύγεις? Λοιπόν, μια τυπική ημέρα ξεκινάει. Το πρωί ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, έτσι ώστε να προλάβω να οργανώσω όλες τις παραγγελίες, έτσι ώστε να φύγουν πρωί για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Στη συνέχεια βλέπω τι καινούργιοι κωδικοί μας έχουν έρθει για να παραλάβουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να τους εντάξουμε μέσα στο site για να είναι πλήρεις. Όπως είπαμε, η ποικιλία και μεγάλες ποσότητες θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον πελάτη, έτσι ώστε να επιλέξει το δικό σου site για να αγοράσει κάτι. Κάποια πράγματα που κάνω αφορά την γενικότερη οργάνωση, τυπικά πράγματα, όπως το να δω, ας πούμε, κάποια πράγματα που θα πάνε στο λογιστή, λογιστικά. Όλα αυτά είναι δικές μου αρμοδιότητες. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, σχέση με το άγχος, υπάρχει καθόλου άγχος και πώς το διαχειρίζεσαι? Λοιπόν, προσπαθώ να έχω το δημιουργικό άγχος, δηλαδή αυτό το άγχος που θα σε κάνει να ξυπνάς το πρωί και να είσαι εντάξει με το πρόγραμμά σου, γιατί πάντα πρέπει να έχεις πρόγραμμα στην κάθε μέρα. Δεν μιλάω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κάθε βράδυ πρέπει να βάζεις και να οργανώνεις τη μέρα σου. Κατάλαβα. Ωραία. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σταθώ ότι αν έχεις νιώσει εξαντλημένη κάποια στιγμή και αν έχεις διαχειριστεί, αν έχεις φτάσει σε σημείο burnout, αν δεν αντέχεις άλλο και θες να σταματήσεις, και πώς το έχεις διαχειριστεί αυτό? Το σίγουρο είναι ότι όποιος θέλει να κάνει κάτι δικό του και να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, δεν πρέπει να σκέφτεται ότι θα δουλεύει λιγότερο από ό,τι πριν.
και θα παίρνει περισσότερα λεφτά. Το πιο σύνηθες είναι να δουλεύεις πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, ειδικά στην αρχή να εξαντλήσεις πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Και φυσικά και επειδή είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, θα πρέπει να είσαι 24 ώρες stand-by, δηλαδή θα δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, ειδικά στην αρχή μέχρι να το οργανώσεις. Εγώ η αλήθεια δεν είχα παράπονα, επειδή είχα πάρα πολύ καλό εργατικό δυναμικό και είχα αρκετή βοήθεια. Mm-hmm. Βέβαια, είναι και τα όρια του καθενός, το πόσο κουράζεται, που πρέπει να τα οργανώσει ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχουν φορές που θα είσαι εξαντλημένος προφανώς, αλλά εξάντληση είναι κάτι καλό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά, ότι υπάρχει όρεξη για δουλειά και ότι αξίζει αυτό που κάνεις. Ήθελα να μου πεις λιγάκι τώρα, σε πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό, φεύγουμε και από το κομμάτι της επιχείρησης εντελώς, για να μιλήσουμε για τις αξίες. Ποιες είναι οι δικές σου αξίες και τα δικά σου ιδανικά και πώς αυτά ταυτίζονται ενδεχομένως με αυτά της επιχείρησης ή του επιχειρήν γενικά σαν έννοια. Οι δικές μου αξίες είναι πολλές και διάφορες, αλλά οι σημαντικότερες που θα πρέπει να έχει κάποιος νέος έτσι ώστε να ξεκινήσει μια επιχείρηση, κατά τη γνώμη μου, είναι η εντυμότητα πάνω απ' όλα. Θα πρέπει δηλαδή οι συναλλαγές να γίνονται με σεβασμό και εντυμότητα στον πελάτη. Mm-hmm. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχει μεγάλη υπευθυνότητα, που αυτό είναι μια αρχή από τις βασικές για να ξεκινήσεις κάτι δικό σου. Και φυσικά η εμπιστοσύνη που θα έρθει μετά, αν υπάρχουν αυτά δύο. Η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, θα πρέπει ο πελάτης σου να γνωρίζει τόσο την πολιτική σου για τις αγορές που θα κάνει, όσο και τις κατηγορίες mm-hmm. και τα κάτω προϊόντων σου, που αυτά θα πρέπει να αναγράφονται στο site σου. Κατάλαβα. Και όσον αφορά το δικό σου κομμάτι, αυτό που θα αναφερθώ λιγάκι σε κάτι που είπαμε και πιο πάνω, για το άγχος και όλα αυτά, εν γέννη, η ψυχική σου υγεία, πώς τη φροντίζεις, πώς διασφαλίζεις ότι θα είσαι εντάξει, πρώτα απ' όλα με σένα, αν υπάρχει κάποιο τρίκ που κάνεις, αν ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη διατροφή, γυμναστική, οτιδήποτε άλλο που σε βοηθάει να επανέρχεται ο οργανισμός σου και γενικότερα η ψυχική σου υγεία στα επίπεδα που πρέπει. Χρησιμοποιείς κάτι, υπάρχει κάποια βοήθεια σε αυτό ή προς το παρόν θεωρείς ότι το έχεις παραμελήσει? Η αλήθεια είναι ότι δίνω βάση πάρα πολύ στη γυμναστική, γιατί είναι κάτι που οξύνει το νου, κάτι που σε βοηθάει να βγάλεις τις αρνητικές σκέψεις. Ασχολούμαι επίσης με το μπάσκετ πάρα πολύ. Παίζω μπάσκετ έτσι ώστε να μπορέσω να ξεδώσω, να βγάλω την αρνητική ενέργεια και να μπορώ να σκέφτομαι καλύτερα και πιο ξεκάθαρα. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να διαβάζω καθημερινά, έστω λίγο, έτσι ώστε να παίρνω νέες γνώσεις και εμπειρίες και φυσικά να ξεφεύγει το μυαλό μου, γιατί δεν πρέπει να ασχολούμαστε φυσικά όλη την ώρα με την καριέρα μας και τα οικονομικά μας και τη δουλειά μας. Υπάρχουν και άλλοι τομείς της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας, που θα πρέπει να δίνουμε βάση, γιατί φυσικά όλοι είναι ένα σύνολο και αν είμαστε καλά στον ένα τομέα, θα είμαστε ακόμα καλύτερα και στον άλλον. Όλα ξεκινάνε από κάπου και mm-hmm. όταν κάνεις κάτι τόσο, όλα ξεκινάνε από σένα. Άρα διαχειρίζεσαι, υπάρχει διασωστή διαχείριση της επαγγελματικής και της προσωπικής σου ζωής. Προσπαθείς να διατηρείς αυτή την ισορροπία μεταξύ των δύο? Φυσικά και υπάρχει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που είναι πρωτεύον για μένα και το βάζω ως προτεραιότητα, η ισορροπία. Τέλεια. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς σχεδιάζεις το μέλλον της επιχείρησής σου, αν έχεις κάποια πλάνα μελλοντικά και ποια είναι τα επόμενά σου βήματα, αν μπορείς να τα πεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πάντα να έχεις νέες ιδέες και το καλό θα ήταν και να τις γράφεις και να τις οργανώνεις. Όπως είπα, η οργάνωση είναι το πάνω
για την επιτυχία. Το βήμα, η σκέψη και μετά ακολουθεί η οργάνωση. Mm-hmm. Για μένα αυτή την περίοδο θέλω να εντάξω νέους κωδικούς και νέα προϊόντα, να αυξήσω τόσο τις ποσότητες όσο και τις ποικιλίες του site. Θα ήθελα να μπορέσω να βρω τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες όσον αφορά τις τιμές. Θα ήθελα να ψάξω και να κάνω ό,τι μπορώ, έτσι ώστε να βελτιώσω αυτό το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να ανοιχτώ περαιτέρω για τις νέες ιδέες, καθώς δεν τις έχω εξακριβωμένες ακριβώς στο μυαλό μου τις νέες επιχειρηματικές μου ιδέες. Θα ασχοληθώ με το site και θα μπορέσω να το εξελίξω όσο μπορώ και θα αφοσιωθώ σε ένα κομμάτι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησες.